Κύριε Χατζηδάκη, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, συγκινηθήκαμε. Κυριολεκτικά. Καταλάβαμε ότι από εδώ και πέρα θα ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό. Ειδικά οι εργαζόμενοι, από εδώ και στο εξής, με αυτές τις πρωτοπόρες προοδευτικές ρυθμίσεις που λέτε, θα ζήσουν ζωή χαρισαμένη. Μόνο που αυτοί είναι ηλίθιοι και δεν το καταλαβαίνουν και σας βρίζουν σε όλη την Ελλάδα, και οι δικοί σας. Γιατί έχουν ταξικό ένστικτο. Ανεξάρτητα το τι ψηφίζουν, τι κάνουν κλπ. Και το ταξικό ένστικτο δημιουργείται μέσα στην εκμετάλλευση και στους χώρους δουλειάς. Και τι λέει το ταξικό ένστικτο. Ποιος θέλει αυτές τις αλλαγές. Αυτό είναι το ερώτημα. Τις θέλουν οι εργαζόμενοι ή οι εργοδότες. Μεγαλοεργοδοσία. Και από εκεί βγαίνει και το τι είναι το νομοσχέδιο. Ελπίζω να μην διαψεύσετε ότι τις θέλει και τις απαιτεί ο ΣΕΒ και τις έχει υιοθετήσει, θα το πω παρακάτω για ορισμένους για να έρθουν στη θέση τους, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλού πέρασαν γρήγορα, αλλού πέρασαν σταδιακά. Τώρα έρχεστε λοιπόν ισοπαίδωση. Και αφήστε τα τώρα ότι θα προστατέψετε την ζούγκλα που υπάρχει στον χώρο της εργασίας. Καλά, αφού υπάρχει ζούγκλα, ποιος την έκανε. Εσείς δεν κυβερνήσατε. Το Πασόκ δεν κυβέρνησε. Πού είναι, δεν είναι κανένας εδώ. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβέρνησε. Εσείς θα αλλάξετε τη ζούγκλα της εργασίας. Αυτό ζητάνε σήμερα οι κεφαλαιοκράτες εν ώψη της ανάκαμψης. Αυτό ζητάνε, να δώσετε προνόμια στους εργαζόμενους. Όχι, τι ζητάνε. Να αυξήσουν την εκμετάλλευση, να τσακίσουν ό,τι μπορούν, να πάρουν πίσω ό,τι κατέκτησαν με αίμα και υδρότα τόσα χρόνια για να μπορέσουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους σε μια δύσκολη περίοδο για τον καπιταλισμό. Που είναι μεγάλη η κρίση, που έχει μειωθεί το ποσοστό κέρδους, το μέσο ποσοστό κέρδους, που υπάρχουν, λιμνάζουν τα κεφάλαια και για να τα επενδύσουν θέλουν αυξημένο ποσοστό κέρδους. Αυτά δεν τα λέμε εμείς. Αυτά τα λένε και αστεί οικονομολόγοι. Άρα λοιπόν αφήστε το. Όλοι σας. Και θα πω και μετά. Υπηρετεί τα συμφέροντα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, των μονοπωλίων, της εργοδοσίας και για να μπορέσουν αυτοί να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους, τα κέρδη βγαίνουν από το μεταβλητό κεφάλαιο. Αυτό είναι το Α. Βγαίνουν δηλαδή από την εκμετάλλευση των εργαζομένων, από την υπεραξία. Δεν βγαίνουν από το σταθερό και από τις επενδύσεις. Και το ξέρουν οι πάντες αυτό. Για να μπορέσουν λοιπόν να αυξήσουν τα κέρδη, πρέπει να μεγαλώσουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Φέρνει τέτοια μέτρα το νομοσχέδιο το δικό σας ή όχι. Φέρνει. Γιατί. Τα λέω περιληπτικά. Γιατί αναλυτικά και δεν απαντήσατε. Ο Χρήστος ο Κατσότης, ο εισηγητής μας, αλλά και οι φορείς απάντησαν ένα-ένα. Και θα πω και κάτι που δεν σας ταιριάζει. Και δεν εννοώ προσωπικά μόνο, να πείτε την αλήθεια. Μην διαστρεβλώνετε. Πέστε ναι. Η θεωρία μας λέει ότι το κεφάλαιο, η εκμετάλλευση, το αίμα, ο υδρότας είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, άρα θα τους τα δώσουμε όλα για να αναπτυχθεί η οικονομία σε όφελος αυτών. Του 1% παρεπιπτόντως που έχει το 70% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Που 500 περίπου εταιρείες και επιχειρήσεις στην Ελλάδα έχουν περίπου το 60% του ΑΕΠ και 11 εκατομμύρια Έλληνες το 40%. Μπορεί να είναι λίγο διαφοροποιημένα, αλλά έτσι είναι η αναλογία. Επομένως, πάτε σε ένα συντριπτικό χτύπημα. Χτύπημα πολλαπλό, στρατηγικό, που αγγίζει όλους τους τομείς και το αθώο και το γλυκό ύφος που είναι καλό μεν. Εντάξει, συμφωνούμε, δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Χτυπάτε, τσακίζετε. Πρώτα απ' όλα, με διευθέτηση του χρόνου, με απολύσεις κλπ. Δίνεται δυνατότητα να αυξηθεί η εκμετάλλευση και η υπερεργασία των εργαζομένων. Δεύτερο, χτυπάτε την καρδιά. Ξέρετε ότι αυτά για να τα περάσετε πρέπει να ευνουχίσετε το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτά είναι τερατώδη που λέτε και που κάνετε εδώ πέρα. Θα πω στο τέλος τι θα γίνει. Και τρίτον, χτυπάτε... Να μην πω ότι καταργείτε το δικαίωμα της απεργίας με αυτά που κάνετε. Δεν μου λέτε πόσο ποσοστό έχετε εσείς σαν Νέα Δημοκρατία. Δεν πέστε μου. 39. Κυβερνάτε την Ελλάδα με 39 και απαιτείτε για απόφαση απεργίας 51% που το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεγάλος υπερασπιστής των εργατικών συμφερόντων. Είναι έτσι, δεν είναι. Με 43% βγάζει 3/5 στις περιφερειακές εκλογές. ναι ή όχι, που θα διαχειρίζεται δισεκατομμύρια η περιφέρεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ? Εσείς λοιπόν γιατί απαιτείτε για την απειρία 50% στην Ελλάδα? Και ποιο είναι το χειρότερο? Ακούστε, εσείς οι λάτρεις της αστικής δημοκρατίας, τι του λέτε? Κάνε ένα like και ψήφισες. Μη συμμετέχεις, δηλαδή χτυπάτε την καρδιά του κινήματος και όχι του κινήματος, του ανθρώπου, που είναι η συλλογικότητα, που είναι η κοινωνικότητα. Λέτε ότι ο άλλος θα κάθεται στο σπίτι του και θα βλέπει το survival και θα πατήσει και το κλικ που θα πει ψηφίζω κατά της απεργίας. Λέτε ότι θα κάθεται στο σπίτι του, ανεξέλεγκτα, και μπορεί να κάθεται στο γραφείο του Διεθνή και να του λέει πάτα του για να το δω. Και αυτά τα λένε, δεν τα λένε μόνο εμείς, τα λένε και άλλοι. Άρα είναι στρατηγικό. Καταργείται ουσιαστικά το υπάρχον εργατικό δίκαιο. Δεύτερον, να απαντήσω στον κύριο Μαραβέλια, που αποδείχθηκε πολύ χουλιγκάνος. Και με επίθεση στο ΚΚΕ είναι λογικό. Εσείς ξέρετε καλά, εμείς είμαστε ο αντίπαλος. Οι άλλοι μαζί είσαστε. Εντάξει, με διαφορές με τους άλλους έχετε καυγά ποιος θα έχει την κυβέρνηση. Αλλά με εμάς έχετε καυγά για το ποιος θα έχει την εξουσία. Εμείς λέμε την εξουσία πρέπει να την έχουν η παραγωγή του πλούτου. Εσείς λέτε ότι πρέπει να την έχουν αυτοί που κλέβουν τον πλούτο. Και είναι καθαρό αυτό. Και ως φρέσκος και ενθουσιώδης, υποτίθεται εντός εισαγωγικών, μια χαρά βέβαια. Δύο ιατρία σε μια κλινική που να καταλάβει αυτό τραβάει ο κόσμος. Βγήκε με πολλή επίθεση και μας λέει ότι είμαστε αναχρονιστικοί. Και είμαστε συντηρητικοί και ζούμε στο 1900. Μα εσείς φέρνετε στο 1900. Με τους νόμους, με τον νόμο αυτόν, φέρνετε το εργατικό δίκαιο και τις κατακτήσεις των εργαζομένων στο 1900. Πριν το 1920. Και αυτό δεν σας το λέμε μόνο εμείς. Άμα θέλετε να τα συζητήσουμε και να έχουμε χρόνο και θα τα πούμε και στην Ολομέλεια. Επομένως, ένα ερώτημα θα σας βάλω. Ένα. Κανένα άλλο. Ποιος είναι προοδευτικός? Αυτός που λέει ότι έναν αιώνα μετά, με απίστευτη εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της παραγωγικότητας της εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν λιγότερο, να πληρώνονται περισσότερο και να έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό χρόνο, που λέει το ΚΚΕ, ή εσείς που λέτε και δεν τρέπεστε ότι πρέπει να δουλεύει 18 ώρες για να πάρει 4 μέρες ρεπό και 3 μέρες. Τις 2 θα είναι off τελείως. Θα γυρνάει στο σπίτι του πτώμα. Ποια παιδιά θα δει? Τι μας λέτε τώρα? Ξέρετε που ζείτε? Φεύγει άλλος 5 ώρα το πρωί από εδώ για να πάει στα Ινόφυτα και γυρίζει το βράδυ 7-8. Τι θα κάνει αυτός? Θα δει τα παιδιά του? Θα ξεκουραστεί? Θα διαβάσει? Θα πάει σε θέατρο? Πού θα πάει? Και τι του λέτε? Πέθανε εσύ 4 μέρες? Όχι 4. Μπορεί να είναι και 4 εβδομάδες. Για να πάρεις 5 ρεπό μετά τι να τα κάνει? Αυτά είναι τελείως off. Ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τα λέει αυτά. Και ο Μαραβέγγιος που είναι και γιατρός δεν το διάβασε. Τι γίνεται με την υπεργασία και με τις υπερορίες? Εμείς το ΚΚΕ τον έχει το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όχι. Άρα απολύθωμα είστε εσείς και το σύστημά σας. Εμείς είμαστε σύγχρονοι. Εμείς είμαστε στο μέλλον και εμείς με όλα τα λάθη και τις αδυναμίες, σαν θεωρία, το αποδείξαμε όταν κάναμε το πεντάωρο, πέντε ώρες, 35 τη βδομάδα. Το κάναμε στη Σοβιετική Ένωση και το έκανε το δεκαετία του 50. Και υποχρέωσε και αυτό και το εργατικό κίνημα και τον καπιταλισμό και για άλλους λόγους που ήθελε και ο καπιταλισμός να μειώσει το ωράριο εργασίας. Τώρα λοιπόν που δεν είμαστε στο 17, ούτε στο 20, που η ανθρωπότητα έχει απίστευτες δυνατότητες, μπορεί κάτω από άλλη εξουσία να, όχι να δώσει αυτά, αλλά να δώσει και πολύ περισσότερα. Και να πείτε στους εργαζόμενους ότι προοδευτικό είναι να πεθαίνεις 15 ώρες και 13 για να πάρεις και μάλιστα αυτοί οι ξεφτυλισμένοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφουν στην οδηγία ότι τα κάνουν για να διευκολύνουν ποιους? Να διευκολύνουν τα ζευγάρια. Τι μας λέτε τώρα? Ένα ζευγάρι που δουλεύει, η γυναίκα εμπορολυπάλληλος και ο άντρας στο εργοστάσιο. Πέστε μου τι θα γίνει? Και πολύ περισσότερο, πώς θα τα ταιριάσουν αυτά, πώς θα δουν τα παιδιά τους? Δηλαδή 4 μέρες δεν θα είναι μάνα και πατέρας και 3 μέρες θα είναι. Που τη μία είναι off γιατί είναι Παρασκευή, όπως τα λέτε εσείς λέμε εμείς. Και δεν μπορεί να τα δει γιατί θα είναι στο σχολείο και το βράδυ θα είναι κόλπο, όπως λέγει ο κόσμος. Και θα θέλει να ξεκουραστεί. Κύριε και αυτά Παφίλη, τα λέτε προοδευτικά. Κλείστε και με αυτό. Ναι. Εντάξει, περιμένετε τώρα. Ο Υπουργός μίλησε. Ο Υπουργός μίλησε, ναι, αλλά εσείς από 4 πήγαμε 10 λεπτά. Αφού είμαστε την πολίτευση, θα μαλώσουν και το χρόνο. Εκτός αν πονάνε πολύ αυτά που λέμε, γιατί είναι της ζωής αυτά. Λέω λοιπόν, επομένως, εδώ θα μετρηθούμε. Μας λέτε προοδευτικούς. Σοβαρά αντιδραστικούς και είστε εσείς προοδευτικοί. Με αυτά τα τέρατα που κάνετε εδώ. Μέχρι αρέα θεόφοβοι, το διάλειμμα λέει δεν μετράει στον χρόνο εργασίας. Καλά η μετακίνηση που δεν μετράει. Το διάλειμμα, τι είναι αυτή η ξεφτύλα δηλαδή. Μέχρι και όταν κάναμε, γιατί εγώ είμαι παλιότερος και ορεινό χωριό, χωράφι μετάλογα, στη μία ώρα το πολύ, στα 3-4, το αφήναμε να ξεκουραστούν, να πιούν νερό, να φάνε κρυφάρι, ό,τι είχαμε τέλος πάντων. Εδώ εσείς λέτε, τι λέει η οδηγία. Στις 11 ώρες λέει η κυρία Ξεναγεροκοπούλου που την ψηφίσατε. Και ως Πασόκ και ως ΣΥΡΙΖΑ. Στις 11 ώρες λέει θα υπάρχει ένα διάλειμμα. Και έρχεστε τώρα και λέτε, αφαιρείτε από το χρόνο της εργασίας. Τι είναι οι άνθρωποι. Μηχανές, κομπιούτερ, αυτοκίνητα, ακόμα και τα αυτοκίνητα μαζεσταίνετε στα ματάσκαμπο. Έτσι τους στέλνετε λοιπόν. Και αυτό δεν είναι θέμα τώρα ότι θέλετε να κάνετε μαύρη τη ζωή του, συστημά σας τέτοιο. Που βασίζεται στην απάνθρωπη εκμετάλλευση ανθρώπου. Αν θέλετε, κλείστε με αυτό, κύριε Παφίλη. 11 λεπτά. Περιμένουν πολύ. Συνεχίζω. Και έχει ανοιχτώσει. Συνεχίζω. Για απαντάω σε αυτά που τέθηκαν. Μιλάτε για σωματεία σφραγίδες. Κύριε Παφίλη, δεν γίνεται σήμερα να τα πείτε όλα. Σωματεία σφραγίδες. Δώσαμε ο Κουτσούμπας, ο γραμματέας του κόμματός μας, ο γενικός γραμματέας, στον κύριο Μητσοτάκη 99 σελίδες πόρισμα, εγώ τα είπα και στη Βουλή αυτά. Για το ποια είναι τα σωματεία σφραγίδες. 1000 οικοδόμοι ψηφίσαντες στην Καλαμπάκα. Σας λέω παραδείγματα ακραία. Αυτά είναι τα σφραγίδες. Στο λιμάνι 100 δική σας είναι όμως. Όλοι είναι αυτοί που λέτε και λέτε ότι δεν είναι κοινωνικό να δέρνουν στη Γεσσαία. Αλλά είναι κοινωνικό να έχει μπράβους και τραμπούκους η Γεσσαία, να μοιράζει τις κάρτες όπως θέλει, να μην δέχεται έλεγχο των αντιπροσώπων. Αυτά είναι κοινικά. Σας άρεσε. Άστε, θα τα λύσετε στο καλλιτικό κίνημα αυτά. Δεν θα τα λύσετε εσείς. Η κριτική λοιπόν εδώ είναι το. Περιμένετε. Η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ ποια είναι. Απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Δεν καταλάβαμε. Γιατί είναι ρυθμισμένη σήμερα. Με την πολιτική σας και το Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας είναι ρυθμισμένοι, όπως λέτε, είναι ρυθμισμένοι. Και γίνεται χάος. Κάνουν ό,τι θέλουν οι εργοδότες παντού. Και δεν πήρατε για κανένα μέτρο. Ή πήρατε ψηλά. Για να είμαι και πιο δίκαιος. Δεύτερον, ότι εδώ είναι το μοναδικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα καλά τι λέτε τώρα. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πιο νωρίς εφαρμόζονται όλα αυτά. Εδώ δεν εφαρμόστηκαν γιατί υπήρχε και αντίσταση του συνδικαλιστικού κινήματος. Και δεν προλάβατε κιόλας, δεν προκάνατε που λέγει και ο Χαρίλος. Τι λένε οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το 2003 η οδηγία. Τι λέει. Δεν λέει για διαφθέτηση χρόνου εργασίας. Τι λέει η έκθεση Σέρκας του σοσιαλιστή του μεγάλου. Ξέρετε πώς ξεκινάει. Που ήταν, είχε γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υιοθετήθηκε. Οι παραδοσιακές σχέσεις λέει, συλλογικών συμβάσεων πρέπει να αλλάξουν γιατί και να περάσουμε σε ατομικό επίπεδο ρύθμισης. Τα θυμάμαι απόξε, παρότι πέρασαν χρόνια. Αγοράς εργασίας, γιατί αυτά υπηρετούν τις σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι ή όχι. Τι ψηφίσατε, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω το Πασόκ τότε, λευκό ο Παπαδημούλης του Συνασπισμού. Τι έγινε στην πορεία, την ενσωματώσατε, ως Πασόκ την ενσωματώσατε. Αυτή την οδηγία και την προηγούμενη για τη διευθέτηση του χρόνου. Και τώρα κάνετε τις παρθένες, να το πω έτσι, δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα. Τις αθώες περιστερές. Την ενσωματώσατε τη δεύτερη, ναι ή όχι. Την ενσωματώσατε. Ποια είναι η ουσία. Για να τελειώσουμε αυτό κύριε Πρόεδρε, να τελειώσουμε αυτό μόνο. Τι κάνετε. Αθωώνετε το σύστημα. Δεν λέτε ότι είναι απαιτήσεις του κεφαλαίου. Αθωώνεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι killer κυριολεκτικά, δολοφόνος των εργατικών δικαιωμάτων και υποστηρίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Και τι λέτε, είναι καπρίτσο της Νέας Δημοκρατίας. Φυσικά η Νέα Δημοκρατία είναι πιστή. Και το εφαρμόζει. Εσείς δεν τα εφαρμόζατε. Τι θα λέγατε, δεν εφαρμόζουμε την οδηγία, αφού την ψηφίσατε. Πώς θα γινόταν, θα σας πηγαίνανε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κοροϊδεύετε λοιπόν τον κόσμο και λέτε ότι είναι θέμα διαχείρισης και όχι θέμα, δηλαδή να είμαστε εμείς στην κυβέρνηση. Αυτό κάνετε και τώρα, ορισμένοι, όχι όλοι, και στην απεργία μπροστά. Το θέμα είναι να φύγουν αυτοί να έρθουν εμείς και ξάκαντε τα ίδια. Όπως κάνετε και με τα μνημόνια και με όλα τα υπόλοιπα. Όμως ο δρόμος είναι άλλος. Σας λέμε όμως, τέλειωσα. Σας λέμε όμως, να πω και κάτι ακόμα, γιατί έχει και προσωπικό. Λέτε για τους φοιτητές. Έχετε δουλέψει σαν φοιτητής? Πώς έχετε δουλέψει από εδώ μέσα? Πώς? Νεσκωθείτε να το πείτε. Ξέρετε τι σημαίνει να δουλεύεις όταν είσαι φοιτητής και να έχεις να διαβάσεις και να κάνεις και το άλλο? Δεν φεύγεις, θα σου πει ο εργοδότης, όχι δεν φεύγεις. Σε χρειάζομαι σήμερα. Τι θα κάνει ο φοιτητής? Μέχρι σε αυτό, αφού δεν τρέπεστε που δουλεύουν οι φοιτητές, ενώ έπρεπε μόνο να διαβάζουν και δουλεύει το 40% σήμερα. Και τους πληρώνετε με το 4+2, 4 χρόνια στο πανεπιστήμιο και 2 και μετά τους διαγράφετε. Αυτούς τυπάτε, που έπρεπε να τους έχετε σημαία πάνω. Τι λέτε τώρα εσείς ότι διευκολύνει τους φοιτητές για τις εξετάσεις και διακοπές τώρα? Έχετε συνειδητοποιήσει που πάνε 3 μέρες και 2 και που πάνε να στερίξουν το οικογενειακό εισόδημα με την πολιτική σας? Μέχρι εκεί φτάνετε, το χρησιμοποιείτε σαν πρόσχημα. Όπως επίσης και με την εργαζόμενη μητέρα. Εντάξει κύριε Παφίλη. Τέλειωσα. Δεν θα περάσουν, να ξέρετε. Εντάξει, θα γίνει δίκαιο. Αλλά νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Και όσα σχεδιάζετε για το συνδικαλιστικό κίνημα, θα φάτε τα μούτρα σας και θα τα φάτε πολύ άσχημα. Γιατί απέναντί σας δεν θα έχετε το ΚΚΕ μόνο και το ΠΑΜΕ. Θα έχετε εργάτες και εργαζόμενους και άλλους που όταν αρχίσει και προχωρήσει, ήδη τους έχετε. Θα ξεσηκωθούν και θα πάθετε ότι έπαθε και ο Λάσπερης, που κατάργησε την πάλη των τάξεων. Δεν καταργείται, είναι η κινητήρια δύναμη της κοινωνίας. Ακόμα και αστεί το λένε αυτό. Εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή με τους εργαζόμενους.